Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου. Είμαι ο Σταύρος Χατζατζόγλου και είναι το σχόλιο της ημέρας μέσα από τις οθόνες του Ένωση TV. Είναι γεγονός πως οι μέρες που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολες. Αντιλαμβάνεστε πως πάντα είναι πολύ βαρύ ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Είναι προφανές ότι ο καθένας, ανάλογα με το πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση, κρίνει και όλη την υπόθεση. Δηλαδή, αν το ποτήρι είναι μισοάδιο και λέει ότι η ΑΕΚ έχασε χωρίς να άνοιξε κι άλλο διαφορά με τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία, δεν μπόρεσε να δώσει μία νίκη επιβεβαίωσης πρώτα απ' όλα στον εαυτό της και μετά στους άλλους, ή αν το βλέπεις μισογεμάτο και κρίνεις ότι είναι σημαντικά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει, πως η ΑΕΚ κατάφερε να παίξει τον Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο στη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς, και συνολικά νομίζω πως ο καθένας μας έβλεπε πως η ΑΕΚ είναι η ομάδα που φαινόταν να μπορεί να θέλει περισσότερο τη νίκη. Δεν ήρθε και πρέπει να τη διαχειριστούμε. Σε προσωπικό επίπεδο, η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να αρκούμαστε με κάτι λιγότερο από τα πάντα σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Είναι μεγάλη η πίεση που υπάρχει, πρέπει να μάθουν να ζουν στην πίεση όλοι. Η ΑΕΚ πρέπει πάντα να ζητά το καλύτερο, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, την κατάκτηση του κυπέλου, να είναι ψηλά παντού, να παίρνει μεγάλες νίκες, να δίνει χαρά στον κόσμο της. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχουν η διοίκηση, ο προπονητής και οι παίκτες της ΑΕΚ. Ξεκινά από το Σάββατο μία σειρά κρίσιμων αγώνων, διότι πλέον με τα δύο συνεχόμενα στραβοπατήματα, αντιλαμβάνεστε πως αν υπάρξει και άλλο στραβοπάτημα, το πιθανότερο είναι πως θα ανοίξει και άλλη ψαλίδα από την κορυφή. Και δεν είναι ωραίο για την ΑΕΚ να μαθαίνει σε αποστάσεις με διψήφια διαφορά από την κορυφή από τόσο νωρίς. Πρέπει, το μίνιμουμ τουλάχιστον που απαιτείται, είναι η ΑΕΚ να είναι ανταγωνιστική ως το τέλος της χρονιάς, μέχρι και το τέλος των play-off. Αυτό σημαίνει να είναι ανταγωνιστική, να είναι μέσα στη διαδικασία του πρωταθλήματος, ακόμα και όταν θα έχει μπει η άνοιξη και δεν θα έχει τελειώσει τίποτα από τώρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά το ξέραμε αυτό. Νομίζω άπαντες όσοι βρίσκονται στην ΑΕΚ ξέρουν ότι ο πήχης είναι ψηλά, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι να προσαρμόζονται, να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, να δουλεύουν, να σκέφτονται, να βρίσκουν λύσεις προκειμένου όλη αυτή η κατάσταση να βρεθεί και να αλλάξει, ώστε η ΑΕΚ να φτάσει εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι το μάτς στα Γιάννενα θα είναι ένα καλό τεστ, γιατί η ΑΕΚ πρέπει και τη νίκη να πάρει και να πείσει ότι μπορεί να περάσει με θετικό τρόπο αυτή τη σειρά των αγώνων που δεν έχει ξεκινήσει καλά. Γενικά, αντιλαμβάνεστε πως βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη μεταβατική σεζόν, όπου πολλά πράγματα είναι ανοιχτά, πολλά πράγματα αλλάζουν, είναι ρευστά σε αυτή την περίοδο. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να είναι ρευστό και δεν πρέπει να συζητείτε είναι πως η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα για την ενίσχυσή της, να μπορέσει να βρει ποδοσφαιριστές στα χαφ, στην άμυνα, ίσως ένα εξτρέμ ακόμα, οι οποίοι ακόμα και τώρα το Γενάρη θα μπορέσουν να δώσουν διαφορετικό χρώμα και διαφορετικό ύφος στην προσπάθεια της ομάδας για να πετύχει τους στόχους της. Τώρα, πριν κλείσω, θέλω να ευχηθώ, να στείλω τις δικές μου ευχές όλης της οικογένειας του ένωση.gr προς τον Στέφαν Γέλοβατς. Υπάρχει μία έντονη φιλολογία, είναι δεδομένο ότι η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, το παιδί είναι εδώ και μέρες στην εντατική. Δεν χρειάζεται να σπεκουλάρουμε πάνω σε όλα αυτά. Είναι καλό να ακούμε τι λένε οι γιατροί, τι λένε οι επίσημες ανακοινώσεις, να σεβόμαστε την οικογένειά του και όλα όσα συμβαίνουν. Αυτό το οποίο απαιτείται από εμάς, χρειάζεται από εμάς, είναι να δώσουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, να παρακαλάμε στο Θεό, στην επιστήμη, σε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να βγει νικητής ο παίχτης της ΑΕΚ από αυτή τη δυσκολία και να πάνε όλα καλά στη ζωή του. Ελπίζω και εσείς να συνταχθείτε με τη δική μου ευχή προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε ραντεβού και ένα full τριήμερο
με Γιάννηνα τώρα την Παρασκευή να ξεκινάει με το ΑΕΚ Inside. Θα έχουμε το μάτς των Ιωαννίνων, την επόμενη μέρα το ΑΕΚ After. Όλα αυτά σε full ρυθμούς. Γενικά στο ένος είμαστε σε ετοιμότητα, δεν χαλαρώνουμε. Ετοιμαζόμαστε και δίνουμε μάχες. Βλέπετε ότι δίνουμε και μάχες γιατί προσπαθούν να μας τρελάνουν με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Προσπαθούν να εμφανίσουν μια εικονική πραγματικότητα. Τα είδατε ότι τα τρελά και παλαβά που ακούστηκαν για το πέναλτι, το ξεκάθαρο πέναλτι που έγινε στο μάτσο τον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει, εσείς εδώ, εμείς εδώ, να είμαστε μαζί, να σχολιάζουμε, να συζητάμε, να προβληματιζόμαστε, να λέμε τα πάντα και να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για το πώς η ΑΕΚ θα γίνει καλύτερη και πρώτη όπως θέλουμε όλοι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σύντομα σε ένα ακόμα από τα ζωντανά βίντεο του Ένωση TV. Να είστε καλά.